Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε πρώτο πλάνο επιστρέφει για την κυβέρνηση η οικονομία όσο πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς για την τρίτη αξιολόγηση και το κομβική σημασία ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα από το βήμα εκδήλωσης του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη και θα υποστηρίξει, όπως αναμένεται, ότι έχει ήδη ξεκινήσει πορεία εξόδου από τα μνημόνια και την Επιτροπία, καθώς και πως η οικονομία βρίσκεται εντός στόχων, κάτι που ερμηνεύεται και ως έμεσο μήνυμα προς τους δανειστές, ότι δεν συντρέχει λόγος για να συζητηθούν νέα μέτρα. Για μια ελεύθερη αγορά, η οποία δεν είναι πραγματικά ελεύθερη, κάνουν λόγο παράγοντες του κλάδου πετρελαιοδών καυσίμων, δείχνοντας το λαθρεμπόριο, το οποίο με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα στο Σαρονικό, επαναφέρει το θέμα της ανάγκης αύξησης των επενδύσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Οι εταιρείες του κλάδου κάνουν λόγο για μεγάλη πληγή, τη στιγμή που οι ίδιες όχι μόνο κατάφεραν να επιζήσουν σε περίοδο κρίσης, αλλά και την περίοδο 2000-2016 προκατέβαλαν σε δασμούς και φόρους στο κράτος 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ υποστηρίζουν πως απαιτείται να κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, εταιρείες, διελιστήρια και πρατηριούχοι, προκειμένου να υπάρξουν αληθινά αποτελέσματα. Σήμερα θα συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση εξυγίανσης της Καλογύρου από το επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής στον επιχειρηματία Sammy Fies. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι από το σύνολο των οφειλών, το οποίο ανέρχεται στα 93,67 εκατομμύρια ευρώ, οι οφειλές προς τις τράπεζες ύψους 68 εκατομμυρίων θα κουρευτούν σε ποσοστό 60%. Στη νέα εταιρεία θα μεταφερθεί ως υποχρέωση το ποσό των 15 εκατομμυρίων, το οποίο θα αποπληρωθεί με νέους όρους, ενώ οφειλή 3 εκατομμυρίων ευρώ θα παραμείνει ως βάρος στους παλαιούς μετόχους, στα αδέρφια Λεμονή. Στη συμφωνία προβλέπονται θετικοί όροι και για τους εργαζόμενους, με όλες τις συμβάσεις που ήταν ενεργές έως τις 31 Μαΐου 2017 να μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία. Η απόφαση αναμένεται να βγει μέχρι το τέλος του μήνα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο μόνο κυμαίνει σε 745,60 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,11% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.